Soul Hunter. Καλησπέρα φίλες και φίλοι καναλιού. Σήμερα μετά από πάρα πολύ καιρό ένα νέο read-through επεισόδιο, αυτή τη φορά για ένα θρυλικό περιοδικό, το Nintendo Club, της αγαπημένης μας σε Ito Pavla Itochu Nintendo Ελλάς, όταν ήρθε στη χώρα μας εκείνον τον μακρινό Σεπτέμβριο του 1991 και αργότερα εισήγαγε στην αγορά το πρώτο αμιγώς κονσολάδικο, ουσιαστικά gaming περιοδικό αφιερωμένο στην Nintendo. Ήταν το πρώτο περιοδικό αφιερωμένο σε κονσόλες πριν το gamer. Έχω γράψει ένα πολύ ωραίο blog στο site μου, στο Console Hunter, σχετικά με όλο μου το background story που μοιράζομαι ιδιαίτερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, την έλευση και διάφορα άλλα τα οποία είναι ενδιαφέροντα σχετικά με αυτό το περιοδικό, το Nintendo Club. Μπορείτε να ανατρέξετε στο site μου να διαβάσετε αυτό το ιδιαίτερο blog και φυσικά να πούμε ότι εκεί έχει γίνει μια προσπάθεια να ανέβουν σκαναρισμένα όλα τα Nintendo Club περιοδικά που έχω ανεβάσει εγώ κάποια και κάποια άλλα μου τα έχει δώσει να ανεβάσω ο φίλος ο Νίκολας Ράσελ. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο τεύχος. Να πούμε ότι είναι αρκετά δύσκολο να βρεθεί και το συγκεκριμένο το έψαχνα 6 ολόκληρα χρόνια μέχρι που βρέθηκε ένας φίλος, ο Βαγγέλης ο Δραλής, και βλέποντας την αγωνία μου, ας το πούμε εντός αγωγικών έτσι, να ολοκληρώσω όλα τα ελληνικά gaming περιοδικά που αριθμούν περισσότερα από 500 τεύχη για τη συλλογή μου, το βρήκε και αποφάσισα να το κάνει δώρο σε μένα και στο κανάλι. Έτσι λοιπόν και εγώ σήμερα εδώ θα το ανοίξω, να το ξεφυλίσω παρέα σας, να το δούμε, να δούμε ωραίες εικόνες, όλη τη μέθοδο κτλ. Πώς έγινε εκείνο το εποχικό graphic design και να πούμε φυσικά ότι αυτό το τεύχος το έχει γράψει, το έχει δημιουργήσει ο κύριος Αντώνης Λεκόπουλος, με τον οποίο έχουμε κάνει το θρυλικό επεισόδιο Παύλα ντοκιμαντέρ στα άδυτα της Nintendo Itochu Ελλάς, που ο κύριος Αντώνης Λεκόπουλος μαζί με τον κύριο Δημήτρη Παυλή ήρθαν εδώ στο σπίτι μου σε ένα επεισόδιο που ομοιότου η αλήθεια είναι ότι εσείς το λέτε δεν ξαναυπήρξε ποτέ και κάναμε μια τρομερή συζήτηση. Όσοι δεν το έχετε δει μπορείτε να μπείτε στο τέλος, θα πετάξω και link για αυτό το ιδιαίτερο βίντεο. Πάμε όμως τώρα εδώ λοιπόν να κάνουμε read through αυτό το ιδιαίτερο τεύχος. Να πω ότι στην προσπάθειά μου να σκαναριστεί, δυστυχώς χάλασε μέσα ο συνδετήρας, δηλαδή που το κρατάει, είναι πάρα πολύ λεπτό, είναι πάρα πολύ παλιό, είναι του 1992, το συγκεκριμένο ήταν κάποιο άλλο παιδιού, καθώς μου το έδωσε ο φίλος Βαγγέλης μεταχειρισμένο κτλ. Έχει τη ζημιά του και έγινε και παραπάνω ζημιά, ώστε να το σκανάρω για να μπορείτε εσείς να το διαβάσετε στο site μου. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε εδώ ένα ωραίο εξώφυλλο, χαρούμενο, παιδικό, έτσι όπως η Nintendo μας συνήθιζε. Βλέπουμε στα headlines ο μαγευτικός κόσμος του Mario, Game Boy, The Legend of Zelda και επίσης κόλπα συμβουλές και hard για τα αγαπημένα παιχνίδια του NES και του Game Boy. Το Super NES στην Ελλάδα επίσημα δεν είχε έρθει, θα ερχόταν στο επόμενο τεύχος. Λοιπόν, και πάμε εδώ να το ανοίξουμε. Εδώ βλέπουμε τον πρόλογο. Μπορώ να το διαβάσω, αλλά για να το κρατήσουμε πιο ενδιαφέρον καλύτερα να το διαβάσετε εσείς στο site. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα περιεχόμενα Game Boy, Super Mario Land, The Fun Race, Tetris, Amazing Spider-Man και Gagos Quest. Στο Nintendo Entertainment System έχουμε Super Mario Bros, Super Spike Web Ball, Nintendo World Cup, The Legend of Zelda, Snake Rattler Roll και στα Tips and Tricks φυσικά έχουμε Card Goals Quest, Pinball Revenge of the Gator, Quirk, Tennis, Game Boy, Fortress of ER, Solar Striker, Faxanadu,
άλλο είναι Φαζανάντου, Road Racer, Exact Bike, Kung Fu και τένις για έννοιες. Εδώ βλέπουμε κάτω δεξιά τα holdings, ας το πούμε έτσι, Nintendo of Europe. Το περιοδικό λέει ότι παράγεται μπλα 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 από εκεί και την επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης έχει σε Ito, Ελλάς, 1990. Αυτό να πούμε ότι είναι βασισμένο στο αντίστοιχο και αγγλικό και γερμανικό Nintendo Club περιοδικό, το οποίο έχω αγοράσει και το αγγλικό, το οποίο είναι το ίδιο, πιο μεγάλο. Είναι αρκετά πιο μεγάλο, έχει περισσότερες σελίδες. Οπότε ο κύριος Αντώνης Λεκόπουλος είχε στα χέρια του αυτό εδώ το τεύχος και μετέφερε ό,τι θεώρησε έτσι πιο ζουμερό, ίσως να είχαν κάποιο περιορισμό στις σελίδες, για να φτιάξει το τεύχος αυτό για την ελληνική κοινότητα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε, θα κρατάω λίγο πιο πάνω γιατί όπου και να πάω την κάμερα θα γυαλίζει λόγω του τεράστιου φωτιστικού που έχω στο ταβάνι. Εδώ βλέπουμε ουσιαστικά ένα πρόλογο στο Nintendo Entertainment System. Έπρεπε να σπονσοραριστεί, ήρθε πάρα πολύ αργά στη χώρα μας, ήρθε το 1991. Βλέπουμε εδώ κάποια highlights, βλέπουμε για το Game Boy επίσης κάποια πράγματα. Όπου και αν βρίσκεσαι, το Game Boy σου χαρίζει μαγικές στιγμές. Μικρό και συμπαγές, χωρά στη τσάντα σου ή στην τσέπη σου. Χρησιμοποίησε τα στερεοφωνικά ακουστικά του και απόλαυσε ένα εκπληκτικό ήχο και τα έξοχα ηχητικά εφέ, χωρίς να ενοχλούν τη γύρω σου. Τα πολλά και συναρπαστικά παιχνίδια του κάνουν το Game Boy μια υπέροχη και ταυτόχρονα μοναδική διασκέδαση. Θα το διαπιστώσεις και μόνος σου. Σε λίγο εσύ και το Game Boy σου θα είστε δύο αχώριστοι φίλοι. Οι βαρετές στιγμές ανήκουν πια στο παρελθόν. Εδώ βλέπουμε κάποια πολύ γνωστά παιχνίδια. Και εδώ βλέπουμε το Super Mario Land 1, παιδιά. Ένα από τα πρώτα παιχνίδια, προφανώς, που ήρθανε. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι για αυτό το παιχνίδι. Όσοι είστε συμπλήν της ηλικίας μου και είχατε στα χέρια σας, είτε δικό σας είτε δανεικό, αυτό το πανέμορφο γκρι μηχανηματάκι που λεγόταν Game Boy DMG 001, δεν γίνεται να μην έχετε παίξει αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα all time classic. Είναι μια παραλλαγή του Super Mario Bros. Η σειρά στο Game Boy ονομάστηκε Super Mario Land και ακολουθήσανε φυσικά και τα επόμενα κεφάλαια στο franchise. Εδώ βλέπουμε λοιπόν έτσι τους κόσμους, βλέπουμε χάρτες, βλέπουμε τον Mario εδώ από κάτω με κάποια tips. Κρατάω το μεταξύ για τη σελίδα γιατί, όπως σας είπα, έχει γίνει ζημιά στο περιοδικό για το σκανάρισμα που έπρεπε να ανέβει στο site, για να κάνω αυτή την προσπάθεια να έχω online σκαναρισμένα τα Nintendo Club περιοδικά. Δεν είναι όλα, είναι τα 2/3 ανεβασμένα, και αυτό γιατί δεν έχω ολοκληρώσει τα επόμενα, παιδιά, ξεκάθαρα λόγω χρόνου. Αυτό το project είχε ξεκινήσει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πριν γεννηθεί ο γιος μου. Μετά που γεννήθηκε, τα λόγια είναι περιτά και που βγάζω βίντεο πάλι καλά, παιδιά. Λοιπόν, F1 Race, πίστες, Βραζιλία, Ινδία, Πορτογαλία, Tetris για το Game Boy, ολόκληρο δισέλιδο. Ήταν όμως πάρα πολύ εμπορικό παιχνίδι. Αλεξέι Παζίκνοφ. Επίσης, όσοι τυχαίνετε να έχετε Apple TV, νομίζω το Μάιο βγήκε η ταινία Tetris, η οποία είναι έτσι μια χιουμοριστική παύλα που δείχνει πολιτικο-οικονομικά συμβάντα που οδήγησαν στη δημιουργία και στην προώθηση του Tetris με την Nintendo. Αξίζει να τη δείτε. Εδώ βλέπουμε το Spider-Man, ένα παιχνίδι το οποίο βλέπω τα καρέ αυτή τη στιγμή. Και παρότι δεν το έχω, το θυμάμαι από τους μαθητές μου, μου φαίνονται πολύ οικεία. Gargoyle's Quest, τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο μου το έφερε ο πατέρας μου.
Έχω πει το story για όσοι θυμούνται. Παιχνίδι που τότε στην αρχή όταν μου το έφερε πέμπτη δημοτικού δεν το είχα τερματίσει, ενώ το Fortress of Fear που μου είχε φέρει μαζί το τερμάτισα. Το Gargoyle's Quest το τερμάτισα λίγο πιο μετά, Δευτέρα Γυμνασίου. Και θυμάμαι στο τέλος, όταν έχεις μπει σε ένα μοτίβο τι συμβαίνει, όταν μπεις στη φάση του RPG, τότε το παιχνίδι ανταμείβει και γίνεται πιο βατό και πιο ευχάριστο. Στην αρχή δεν είναι και τόσο τα πράγματα ιδανικά. Super Mario Bros. 2 για NES, να πως άρχισαν όλα. Ένα παιχνίδι διαφορετικό από το πρώτο και το τρίτο. Σίγουρα όταν το είδα πρώτη φορά, εκεί πέμπτη δημοτικού, σε συμμαθητή που το έχει αγοράσει το NES του σε ένα παιδικό πάρτι, Γρηγοράκος, Σαλαβανίτης, το είδα με άλλο μάτι. Αλλά το 3 ήταν αυτό που με κέρδισε και μαζί με το Super Mario Land 2, το Super Mario Bros. 3 το θεωρώ από τα καλύτερα Nintendo παιχνίδια ever made και φυσικά σίγουρα και στο top 5 με τα αγαπημένα μου παιχνίδια της Nintendo. Super Spike the Ball, θυμάμαι πάρα πολύ να προσπαθούν στο διαγωνισμό εκεί, πώς λεγόταν, στη σειρά στο Megason Antenna, η μεγάλη περιπέτεια που προσπαθούσαν τα παιδιά να κάνουν score στο Super Mario 3 και στο Super Spike the Ball και όποιος έκανε το πιο μεγάλο score έφευγε από το στούντιο με ένα NES. Τι ωραίες εποχές. Και θυμάμαι τότε, παρότι είχα NES, το έβλεπα και ήμουνα με τα παιδάκια εκεί, αδημονούσα να δω αν θα καταφέρουν να περάσουν το σκορ, αν θα κερδίσουν. Πολύ ωραίες εποχές, παιδιά. World Cup, Nintendo, παιχνίδι λανσαρισμένο για το παγκόσμιο κύπελο του 90, με χοντρά sprites στους παίχτες. Όσοι ξέρουν, ξέρουνε. Θυμάμαι στο Game Boy που το είχα να πηγαίνω στη γωνία τέρμα αριστερά στη δικιά μου εστία με παίχτη και με μια κίνηση να κάνω αυτό το super ψαλιδάκι, όσοι θυμάστε, που η μπάλα άλλαζε μορφή και γινόταν σαν μπάλα του rugby και να φεύγει και να μπαίνει γκολ από τη μία μεριά του γηπέδου στην άλλη. Τρομερή σκηνή, τη θυμάμαι πολύ έντονα αυτή. The Legend of Zelda. Εδώ λοιπόν. Αυτό το παιχνίδι, όσοι θυμάστε, με παρακολουθείτε δηλαδή, όταν έφυγα από το Μινιόν τα Χριστούγεννα του 91 μαζί με το NES, μου το έκανε δώρο ο πατέρας μου και είχε μια εξωφρενική τιμή, εκεί περίπου σε 120.000 δραχμές, πήραμε και το Legend of Zelda. Το οποίο το έχω ακόμα, όπως και το NES, τα έχω όλα και το παιχνίδι, το Zelda, είναι όλα τα παιδικά μου και είναι κομμάτια τα οποία ίσως λίγοι μπορούν να το καταλάβουν όσοι έχουν σωσμένα τα παιδικά τους τόσα πολλά χρόνια από τότε που θυμούνται την παιδική τους ηλικία, την αθωότητά τους και εκείνες τις ωραίες εποχές που το μόνο που μας ένοιαζε τους περισσότερους ήταν το παιχνίδι στην Αλάνα και μετά πώς να πάμε να κλέψουμε μία ώρα, μισή ώρα στο σαλόνι από τους γονείς για να παίξουμε NES, Master System, Mega Drive, you name it ή και Game Boy. Είναι ωραίες εποχές που αυτές τις στιγμές έχω κρατήσει μέσα στην καρδιά μου και δεν τις αλλάζω για τίποτα, αλλά θέλω να κάνω ένα recap να πω ότι δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου όταν διάλεγα και παιχνίδι εκεί στον τελευταίο όροφο του Μινιόν, προτελευταίο όπως που ήτανε. Θυμάμαι που διάλεγα παιχνίδι και επειδή ήταν έτσι χρυσό, πήγε το μάτι μου εκεί, φαινόταν φαντασμαγορικό, σπαθιά, τετάρτη δημοτικού παιδί, είπα αυτό θα πάρω. Ακριβό θυμάμαι και αυτό, 12-13 χιλιάρικα και το πήρα και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ήμουν από τους πρώτους δηλαδή που παίξαν αυτό το παιχνίδι. Καλά, στην Ελλάδα προφανώς, γιατί στο εξωτερικό το παίζανε από το 85-86. Nintendo Entertainment System, ο χάρτης του Hyrule που βλέπετε εδώ. Για εκείνη την εποχή ωραίο αυτό που βρέθηκε, το World Map, πάρα πολύ ωραίο. Εδώ βλέπουμε
που υπάρχουν σε συντεταγμένες στον χάρτη. Πολλά πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν. Και θυμάμαι πολύ αργότερα στο Λύκειο που καμιά φορά ξέθαβα, παρότι είχα τότε πιο μετά PlayStation 1, Jaguar, PC κτλ. Ξέθαβα, παιδιά, και το Game Boy μου και το NES μου και έπαιζα. Και θυμάμαι τότε είχα ψάξει στο ίντερνετ για το Zelda Secrets και είχα κάνει έτσι ένα replayability από το 0 όλο το game και γούσταρα κιόλας. Snake Rattrenroll, φοβερό παιχνίδι, ίδιο μοτίβο του Marble Madness και για NES και για Game Boy, η προοπτική αυτή, η διαγώνια, είναι πάρα πολύ πανομοιότυπα. Και συγκεκριμένα σε επεισόδιο που έχω κάνει παρουσίαση το Computer Spell Museum όταν είχα πάει στο Βερολίνο και έχω κάνει και ένα museum tour, σε κάποια φάση στο βίντεο, όσοι θυμάστε ή αν δεν το έχετε δει, δείτε το, προσπαθώ να παίξω με τη σύζυγό μου Rattle and Roll σε ένα τεράστιο NES controller pad. Πρέπει να παίξουμε συνδυαστικά, εντάξει, είναι τέρμα αστείο, όσοι το θυμούνται. Tips and tricks. Φτάσαμε, περάσαμε τα presentations, τα reviews, τόσο γρήγορα κιόλας, και έχουμε φτάσει στο τέλος. Στο Gargoyle's Quest βλέπουμε εδώ κάποιες συμβουλές. Βέβαια δεν είναι και πάρα πολλές, να πούμε την αλήθεια, κύριε Λεκόβουλε. Αλλά εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να μπει να τις διαβάσει με την ησυχία του στο site μου, στο Console Hunter, να μπείτε στο section εκεί. Pinball, Revenge of the Gator. Αυτό το παιχνίδι, εντάξει, δεν έτυχε να το παίξω ποτέ. Αδιάφορο το Pinball, ούτε το Quirk. Το έχω μεν, δεν είχα παίξει τότε. Ή μπορεί και να είχα παίξει, όχι λάθος, το Solomon's Key είχα παίξει λίγο. Εντάξει, γενικά δεν μου άρεσαν τα Puzzle Games. Άμα ήθελα να παίζω Puzzle Games, θα έκανα γρίφους στην πραγματικότητα σε card games και τα λοιπά, ή άλλα παιχνίδια board games εποχής. Όταν ήθελα να παίξω video games, ήθελα δράση, ήθελα action, ήθελα Navy Seal στο Game Boy π.χ. Λοιπόν, Tennis Game Boy, φοβερές αναμετρήσεις που θυμίζουν το τουρνουά του Wimbledon. Μάλιστα. Fortress of Fear. Fortress of Fear, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για εκείνη την εποχή και για τώρα. Τώρα είναι δύσκολο γιατί δεν έχει κάποιος την υπομονή να κάτσει να δερματίσει. Έχω κάνει retro review του πριν περίπου 2 καλοκαίρια, το Fortress of Fear. Μπορείτε να το ψάξετε, να το κοιτάξετε. Βασικά ήταν ένα σπικάζ live review, καθώς έπαιζα και έλεγα την άποψή μου για το παιχνίδι και το έφτασα σχεδόν μέχρι το τέλος. Δεν το τερμάτισα, αλλά είχα να το παίξω από το γυμνάσιο και το πήγα λίγο πριν φτάσω στο Final Boss, στον Malkiel. Ιδιαίτερο παιχνίδι, ιδιαίτερες μουσικές και spin-off τίτλος Wizards and Warriors από τα 3 παιχνίδια που είχαν βγει στο NES, το 1, το 2 και το 3. Solar Striker, σουτεράκι, βέβαια προτιμούσα R-Type ή Burai Fighter, πολύ πιο δυνατά. Ένα παιχνίδι το οποίο στο NES, okay, θα ξαναντού, εγώ το λέω, έτσι το λέγαμε μικρή, έτσι και το λέω τώρα, θα ξαναντού. Η χώρα επάνω σε ένα τεράστιο δέντρο. Η χώρα Aeolis, γεμάτη νερά δυσκολικά, βρίσκεται λίγο πριν από την κατάρρευσή της. Η χώρα είναι γεμάτη από θηρία που σκορπούν παντού την καταστροφή. Για να επανέλθει η ειρήνη σε αυτή τη χώρα, πρέπει κάποιος να κατορθώσει να ανέβει στα τεράστια δέντρα και να εξοντώσει αυτά τα καταστροφικά όντα. Η ελπίδα του λαού της Aeolis είσαι εσύ. Είναι τόσες οι μνήμες με αυτά τα παιχνίδια, γιατί το είχα και αυτό από μικρός. Το έχω ακόμα. Όλα μου τα παιχνίδια τα έχω, τα NES, έτσι. Και πολύ πολύ αργότερα πήρα κάποια παιχνίδια
που ίσως ας πούμε είχα σαν αποθυμένα και τα λοιπά, αλλά όλα τα παιδικά μου είναι κρατημένα με πολύ αγάπη, προσεγμένα. Rad Racer Driving Simulator, Excite Bike. Είχε την πλάκα του. Το είχαν πάρα πολύ κλόνοι εκείνης εποχής στο Excite Bike μέσα, όπως το Nenda. Το Nenda και κάτι άλλο έτσι περίεργα κλονάκια, 8-bit. Στο Game Boy έπαιζα το Motocross Mania, έτσι λεγότανε, Motocross Mania αυτό λεγότανε, ναι. Που είχε και Jet μηχανή. Kung Fu, άλλο περίεργο παιχνίδι. Δυσκολάκι. Εντάξει, πολύ παλιό παιχνίδι. Χωρίς κάτι να σε κάνει να ένα super wow. Βέβαια, παρότι και αυτό το είχα βρει πολύ φτηνά μεταχειρισμένο και το είχα και το έχω ακόμα loose από τότε, δεν με τρέλανε ποτέ. Ήξερα όμως έναν άνθρωπο μεγαλύτερο από μένα, πολύ σε ηλικία, κοντά, τώρα πρέπει να είναι 52-53 χρονών, ο οποίος τότε είχε NES. Δηλαδή εγώ ήμουνα τότε, πόσο ήμουνα, το 91-92, ήμουνα 19-10 χρονών, εκείνος ήταν 25 και το πήγαινε τρένο το πήγαινε το κουκουφού. Tennis, Nintendo Entertainment System, και αυτό ήταν ουσιαστικά, τελείωσε πολύ γρήγορα. Ας διαβάσουμε για λίγο τον επίλογο. Club Nintendo. Τώρα λοιπόν που είμαστε αρκετά μυστικά για τα παιχνίδια, μπορείς να τα απολαύσεις χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Αν παρόλα αυτά χρειαστείς παραπάνω βοήθεια, σε κάποια από αυτά με διστάσεις να τηλεφωνήσεις στο Club. Άλλωστε είσαι και εσύ ένα από τα εκλεκτά μέλη του και έχεις τα προνόμια που μόνο τα μέλη του Nintendo Club έχουν. Τηλεφώνησέ μας στο 01-32-22-540 στη hotline γραμμή που δημιουργήθηκε για τη δική σου εξυπηρέτηση. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, οι επαγγελματίες είναι έτοιμοι να δώσουν λύση σε κάθε απορία σου. Αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μας με ένα γράμμα, μπορείς να γράψεις παρακάτω διεύθυνση. Καραγιώρης Ευβοίας 2, Σέιτο, Ελλάς, LTD, Nintendo, 1562, Αθήνα. Έχω και φωτογραφία και στο Facebook και στο Instagram που ποζάρω με το χειριστήριο του NES έξω από εκεί, λίγο πριν ποστάρω εκείνο το επικό βίντεο με τους ανθρώπους, τους διευθυντές της Nintendo της Ελλάς και τον κύριο Λεκόπουλο που έγραψε αυτό το τεύχος. Πολλές αναμνήσεις και από τότε. Θυμάμαι κατέβαινα, ξέρω εγώ, εκεί Ομόνια, μετά Σύνταγμα, Ερμού, και θυμάμαι έτσι από μακριά που βλέπαμε τον, το λόγο Super Mario, εκείνο το εικονίδιο. Ωραίες εποχές, φανταστικές, νιτεντίστικες, οι πρώτες της μαμά Nintendo. Ωραία πράγματα. Να πω ότι το επόμενο τεύχος βγήκε μετά από αρκετούς μήνες, με εξώφυλλο το Super Nintendo. Μπορείτε να το δείτε και αυτό στο site μου, είναι και αυτό ανεβασμένο, μπορείτε κανονικά να μπείτε να διαβάσετε πάρα πολλά τεύχη Nintendo Club, και χωρίς να χρειαστεί να χρονοτριβήσω άλλο, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε κατά νου κάποιο συγκεκριμένο τεύχος που να θυμάστε ότι σας άρεσε από όλα εκείνα τα αγαπητά περιοδικά των 90s και λίγο 2000s. Τι γουστάρετε να δείτε? Έχω ένα περιοδικό στο μυαλό μου. Σκέφτομαι να δείξω το περιοδικό Play. Το τεύχος 0 κιόλας. Με την Pamela Anderson. Είναι ένα σπάνιο τεύχος κι αυτό. Το είχα, το έχασα και το βρήκα πριν 1,5 χρόνο. Έχω πάρα πολλά περιοδικά, σας έχω ήδη δείξει κάποια. Τα νούμερο 1 από GamePro, από Games. Εδώ πήγαμε και Nintendo Club. Αν θέλετε μπορώ να σας δείξω και το πρώτο τεύχος από το Nintendo World με τον κύριο Ηλία Κούκουτσα, που κάναμε κιόλας πέρσι τον Οκτώβρη. Κάναμε επεισοδιάρα εδώ στο σπίτι, Top of the Tree. Ένας εξίσου σημαντικός άνθρωπος που δούλεψε στη Nintendo, στη Sega, πάρα πολλές εταιρείες του χώρου. Δείτε το όσο το έχετε δει. Ιδιαίτερα βίντεο, εκλεκτά βίντεο. Οπότε μπορούμε να δείξουμε και ένα Nintendo World, το πρώτο τεύχος.
να σας πω και εκεί τις αναμνήσεις μου, πώς το ζήσα, διάφορα πράγματα. Αυτά παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Nintendo Club Tefkos 1 1992, αρχές, υποθέτω, δεν υπάρχει ημερομηνία μέσα στο περιοδικό. Βάσει γεγονότων έχω χτίσει ένα timeline αλληλουχιών που έχω παρακολουθήσει πως ξεκίνησε και πράγματα που μίλησα με τους ανθρώπους της Itochu Ελλάς και off camera και on camera. Ιδιαίτερο τεύχος, ιδιαίτερο, μετάφραση από το ξένο και μικρούλι και πολύ δυσέβρετο παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο, ένα read through σε ένα πολύ σπάνιο τεύχος. Ρίξτε ένα like, ελπίζω να σας άρεσε, περιμένω ένα σχόλιο αν το είχατε, αν είστε πιο νέοι, πώς το βλέπετε, που το βλέπετε πρώτη φορά, αν δεν το έχετε ξαναδεί, πώς θα το θέλατε. Μπείτε όμως, δείτε όσοι θα το θέλατε και το έχετε διαβάσει, μπείτε στο site, είναι το link από κάτω, να μπορέσετε να το διαβάσετε με την ησυχία σας. Εγώ έκανα έτσι ένα γρήγορο ξεφύλισμα για να σταθείτε πάνω και να δείτε πώς ήταν ουσιαστικά το πρώτο αφιερωμένο σε βιντεοκονσόλες, κάπως έτσι το λέγανε, εκείνης της εποχής. Να είστε όλοι καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο, keep it retro.